Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στην πιο μοδάτη εκπομπή, στο Mad for Fashion. Είμαι η Μαρίνα Γρηγορίου και για την επόμενη μία ώρα θα είμαι στην παρέα σου για να σχολιάσουμε μαζί όλα τα fashion trends και όλα τα celebrity outfits που κέρδισαν την προσοχή μας. Αυτές τις μέρες εννοείται και εννοείται τα πιο ψαχμένα beauty tips. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το fashion trend της ημέρας, το οποίο θα σε κρατήσει ζεστή φέτος το χειμώνα και δεν θα θέλεις με τίποτα να το αποχωριστείς. Είναι το Sirling Jacket, το οποίο είναι ένα χοντρό παλτό φτιαγμένο κανονικά από δέρμα αρνιού με χοντρή μάλινη επένδυση. Εμείς όμως θα το δούμε στην οικολογική μορφή του, φτιαγμένο από συνθετικό δέρμα και στις εκδοχές που κυκλοφορούν από διάφορα οικονομικά brands. Το Sirling Jacket είναι στη μόδα τα τελευταία 3 χρόνια και οι απανταχού φασιονίστας το επιλέγουν για τις casual εμφανίσεις τους. Πάμε να δούμε πώς το συνδυάζουμε. Πρώτον, με jean σε οποιαδήποτε απόχρωση, μποτίνια και oversize τσάντα. Βλέπετε εδώ πέρα ένας πολύ ωραίος συνδυασμός και μπορούσε έτσι πολύ εύκολα να είναι λίγο πιο κεντρικό θετοπό, έτσι, το ντύσιμό σου και ενώ είσαι πολύ casual γενικά. Το δεύτερο, για μια έτσι λίγο πιο εμφάνιση επίσημη, συνδύασέ το με μια πλισέ midi φούστα, χοντρό pullover και μποτινιά. Εδώ πέρα πάμε λίγο πιο έτσι, επίσημα θεωρώ και είναι ένας συνδυασμός τον οποίο μπορείς να το φορέσεις από το πρωί ως το βράδυ για τη δουλειά σου, για τα ραντεβού σου και είσαι έτσι λίγο πιο κομψή, πιο εντυπωσιακή. Καλό. Τρίτον, ταιριάζει τέλεια με μακρύ pullover, δερμάτινο παντελόνι και μποτάκια είτε αρβιλάκια. Εδώ πέρα είναι ένας άλλος συνδυασμός τον οποίο και αυτόν θεωρώ ότι μπορείς να το φορέσεις από το πρωί και το βράδυ βάλε λίγο πιο ψηλό παπουτσάκι και θα είσαι τέλεια και βλέπεις ότι το παλιτό κατευθείαν δίνει ένα διαφορετικό στυλ. Επίσης, θα μπορούσες έτσι, αν θέλεις μία άκρο στυλική εμφάνιση θα το πω, μπορείς να το συνδυάσεις με μία μίνι φούστα, μπότες πάνω από το γόνατο και χοντρό pullover για να σε κρατάει και ζεστή. Ένας άλλος συνδυασμός, ο οποίος θεωρώ ότι μου αρέσει αρκετά εμένα. Είναι λίγο έτσι πιο, πολύ πιο θηλυκό, πιο σεξι και συγχρόνως άνετο. Και πάλι όλη την ημέρα μπορείς να το φοράς. Επίσης, αν αγαπάς τα midi φορέματα, τότε αυτό το outfit, να ξέρεις, θα είναι για σένα. Πάρα πολύ μου αρέσει και αυτός ο συνδυασμός. Είναι πιο εντυπωσιακό, αλλά συγχρόνως είναι και αυτό έτσι casual. Και μου αρέσει, παίξτε έτσι με διάφορα χρωματάκια, τολμήστε το. Μην το φοβηθείτε καθόλου. Είστε τώρα λοιπόν έτοιμοι για Little Max, γιατί έρχονται με το αγαπημένο Sweet Melody. Επιστρέψαμε λοιπόν στο Mad for Fashion, είμαι η Μαρίνα Γρηγορίου και πάμε έτσι πολύ πολύ γρήγορα να δούμε και να σχολιάσουμε outfits από διάσημα έτσι Instagram accounts. Για να δούμε λοιπόν σήμερα ποια είναι in fashion και ποια out of fashion. Πρώτη είναι η Βίκυ Καγιά. Αγαπημένη μου, λατρεμένη μου. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα, αντικειμενικά έτσι, τέλειως αντικειμενικά, είναι πάντα πολύ στυλάτη, πολύ όμορφη, πολύ λαμπερή. Τα συνδυάζει όλα όσο θα το πω, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο ντύσιμο, έντονο, όμορφο, ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι το πρόσωπό της, το οποίο είναι πιο καθαρό, μαζεμένα τα μαλλιά της, και πάει και είναι πολύ κλασάτη. Οπότε, το δίνω. Εννοείται είναι μία κούκλα. Πάμε τώρα στη Μαρία Σολομού. Ναι, okay. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ σαν γυναίκα, μπορώ να πω. Αλλά τώρα, εδώ πέρα, δεν μου αρέσει καθόλου όπως έχει συνδυάσει. Είναι φούστα μίνι και από πάνω που κάμισε το top, φαίνεται και έτσι είναι... Κοιλιά, οπότε είναι γυμνό εδώ. Δεν μου αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει. Θα ήθελα δηλαδή ένα είτε ζιβάγκο, είτε ένα pullover, κάτι να το ισορροπήσει όλο. Πάμε τώρα και στη Βασιλική Ρούσου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει έτσι όπως έχει συνδυάσει απόλυτα το τζιν και έχει βάλει το, έτσι, την πλεκτή ζακέτα. Μου αρέσει, μου αρέσει. Είναι in fashion και είναι κούκλα και τέλεια και τα μαλλιά της και η τσάντα της και όλα. Υπέροχη. Τώρα πάμε να δούμε δύο celebrities που κατέληξαν με το ίδιο outfit και εμείς καλούμαστε τώρα να κρίνουμε ποια το φόρεσε καλύτερα.
Σήμερα σε αυτό το στιλιστικό ατόπιμα έπεσαν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και η influencer Claire Schulmers. Καθώς και οι δύο επέλεξαν αυτό το midi μάλινο φόρεμα χανίφα και μάλιστα και στο ίδιο χρώμα, θέλω να σας πω. Λοιπόν, και τώρα εγώ θα κρίνω. Το αγαπημένο μου. Okay. Λοιπόν, τώρα το είδα. Πήγα να πω μου αρέσουν και οι δύο, αλλά ψέματα, μου αρέσουν και οι δύο. Γιατί και οι δύο θεωρώ ότι τον ενδεικνύουν με το δικό τους έτσι, προσωπικό στυλ. Μου αρέσει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία το έχει βάλει έτσι με το πόδι γυμνό και μόνο με τη γόβα. Μου αρέσει να μαλλιάσουν τόσο απλά, είναι λαμπερή. Το μακιγιάζ της πολύ καθαρό. Και τώρα για να δούμε. Όχι, θα το δώσω και στις δύο. Μ' αρέσουν και οι δύο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα Black Eyed Peas και Shakira στο Girl Like Me και επιστρέφουμε με Lady Gaga. Ό,τι θέλω λέω και σήμερα. Εδώ είμαστε και πάλι στο Mad for Fashion, η Μαρίνα Γρηγορίου και ήρθε η ώρα να απολαύσουμε το Fashion Music Icon of the Week, τη Lady Gaga. Για τελευταία φορά όμως αυτή την εβδομάδα. Σήμερα θα δούμε παρέα μερικές από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις της στην καθημερινότητά της, όπως τις έχει συλλάβει ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι. Πρώτη, πάμε να δούμε. Η Lady Gaga συναντήθηκε με τη Βασίλισσα Ελισάβετ το 2009, ναι, θέλω να πω εγώ τώρα, ντυμένη κάπως έτσι. Θα ήθελα να ήμουν εκεί, να έβλεπα τη Βασίλισσα Ελισάβετ την αντίδρασή της. Δεν τρόμαξε. Γιατί πήγε πάλι έτσι? Τι έχει κάνει, τι έχει φορέσει, τι είναι όλο αυτό? Είναι ένα φόρεμα, δερματίνη, έχει βάψει τα μάτια της, καρδούλες είναι αυτά. Είναι το έχει βάλει σαν μάσκα. Λοιπόν, δεν μου αρέσει, είναι λίγο τρομακτική και θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι λίγο έτσι πιο κομψή για αυτή τη συνάντηση. Δεν μου αρέσει. Πάμε. Πάμε στο 2010, πηγαίνοντας σε ένα event, είναι κάπως έτσι. Okay, λοιπόν, εδώ πέρα, καλύτερα έτσι να πηγαίνετε. Τι φοράει τώρα αυτό? Είναι μία φόρμα. Είναι γυμνή από μέσα. Okay. Λοιπόν, μου αρέσει αυτό που έχει στο κεφάλι της. Ποιος θα το κάνει τώρα. Ό,τι και αν είναι τέλος πάντων, είναι ωραίο. Είναι εντυπωσιακή, δεν είναι άσχημη. Μου αρέσει έτσι όπως φαίνεται το σώμα της. Μου αρέσουν τα μαλλιά της που είναι σαν να είναι. Δεν είναι η αποχρώση της φωτιάς. Κάτι τέτοιο. Μόνο μην πάει. Αλλά, okay, είναι καλή. Το 2013, φεύγοντας πάλι από event. Okay. Λοιπόν, και εδώ πέρα μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο έτσι πιο απλή σχετικά με αυτά που έχουμε δει με αυτές τις εμφανίσεις τις προηγούμενες. Μου αρέσει και όλο αυτό που έχει τοποθετήσει πάλι στα μαλλιά της. Βλέπουμε ξεκάθαρα το θέμα που έχει γενικά με τα αξεσουάρ. Μου αρέσει και όλη αυτή έτσι η φόρμα, αναδεικνύει πάλι το σώμα της, μου αρέσει το μακιγιάζ της εδώ πέρα. Είναι καλή, δεν είναι άσχημη. Πάμε στο 2014, στο Παρίσι, βλέποντας τα αξιοθέατα. Συγγνώμη, τι έχει φορέσει, πού πάει έτσι? Δεν τη μάζεψαν στον δρόμο. Έλεγχε και Παναγιά. Τι είναι αυτό? Έτσι τώρα εγώ εδώ πέρα τι να σχολιάσω, έχει βάλει, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, σαν το... Είναι τρομακτική, είναι σαν έχει βάλει αστέρι, πώς λέγεται, ας πούμε κάποιος αυτό το... Δεν μου αρέσει, τι να πούμε, πού πάει έτσι, τέλος πάντων, πάμε αλλού. Πάμε στο 2016, στην επίσκεψή της στο Τόκιο. Για να τη δούμε εδώ. Okay. Λοιπόν, εδώ. Έχει βάλει όλο το τούλι που υπάρχει, έχει γίνει έτσι λίγο πιο, θέλει να γίνει... Πριγκίπισε να το ζήσει λίγο το παραμύθι της. Έχει βάλει και το καπέλο της. Έχει και εκεί πούπουλα. Αλλήμωνα. Το πέπουλο της έλειπε. Λοιπόν, εντάξει, okay. Τουλάχιστον το καλό είναι ότι δεν είναι τρομακτική. Ήθελε να κεντρήσει και πάλι τα βλέμματα. Θεωρώ ότι και έτσι το έκανε. Δεν είναι όμως φορεματάκι. Μ' αρέσει όμως. Μ' αρέσει. Μπορώ να πω μ' αρέσει. Βέβαια λίγο εδώ πάνω του φυσκώνει. Θα ήθελα κάτι λίγο πιο. Λεπτό, έτσι, καταλαβαίνετε, κάνε ένα top, να μην γίνεται σαν μπαλίτσα. Πάμε τώρα, το 2016, αφήνοντας το ξενοδοχείο της και το άφησε κάπως έτσι.
Okay. Εγώ συνήθως δεν αφήνω έτσι όταν φεύγω από τα ξενοδοχεία. Λοιπόν, εδώ πέρα. Τι έχει δει πάλι. Θα ήθελα να ήμουν στο μυαλό της αλήθειας, σας λέω. Κάθε φορά που πηγαίνει κάπου. Λοιπόν, okay. Αυτό που φοράει, θέλω να πω, ότι δείχνει πάρα πολύ ωραία τα πόδια της. Πολύ τσιγραμμωμένα, γυμνασμένα, πολύ ωραίο πόδι. Εννοείται. Εντάξει. Μου αρέσει, είναι μία σίγουρη, θα πω έτσι, εμφάνιση. Απλή, πάρα πολύ απλή θεωρώ. Ωραίο το γουνάκι της, ωραία η καλτσούλα με το παπουτσάκι, όλα έτσι παρόμοιες αποχρώσεις. Λίγο δεν μου αρέσει το καπελάκι της, αλλά okay, είναι safe θα εμφάνιση, θεωρώ. Αυτό. Καλή είναι, καλή όμως, καλή. Πάμε τώρα το 2018 σε έξοδο του. Και βγήκε κάπως έτσι. Ελπίζω να ξαναμπεί και μέσα. Πού πάει έτσι. Έχει κάνει πάλι αυτό το μαλλί εδώ πέρα. Κίτρινο πορτοκαλί, τι είναι αυτό το κακό. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό το φορεματάκι, αν δεν το φορούσε με αυτό, είναι μπότα. Είναι καλό. Το έχει συνδυάσει όλο. Θεωρώ ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει τέλος πάντων το παπούτσι της ή όλο αυτό στο πόδι της όπως συνεχίζει. Και επίσης, με χαλάει πάρα πολύ το χρώμα του μαλλιού. Πάρα πολύ. Θα ήθελα κάτι σε πιο λευκό, ξανθό, ανοιχτό, γκρι, έτσι μαζεμένο. Λίγο να τα ισορροπούμε. Κάπως. Το 2019, στην παρουσίαση του House Laboratories, άμα το είπα σωστά, κάντε πως δεν το ακούσατε αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν. Γιατί, κάντε πως δεν το ακούσετε, γιατί έχει μια πολύ ωραία εμφάνιση. Όποια αν πήγε τέλος πάντων. Okay, μου αρέσει πολύ, μου αρέσει τα μαλλιά της, μου αρέσει αρκετά αυτό που φοράει. Η λεπτομέρεια της, τα μανίκια που πάλι φαίνεται από μέσα το δέρμα της. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία, εντυπωσιακή και λίγο πιο ήρεμη, ευτυχώς. Πιο ανθρώπινη θα την πω εγώ. Πάμε τώρα να την απολαύσουμε στο σάλο μαζί με τον Bradley Cooper και επανέρχομαι με τι. Με beauty tips. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και ήρθε η αγαπημένη μου έτσι ώρα για το beauty tip της ημέρας. Παρέα φυσικά με τη Max Factor, η οποία σου χαρίζει αυτό το φανταστικό beauty bag με 9 full size προϊόντα και περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα το κερδίσεις θα σου πω σε πολύ λιγάκι. Πρώτα όμως θα μοιραστώ μαζί σου τα beauty tips σχετικά έτσι με το σωστό μακιγιάζ ματιών, καθώς είναι και το μόνο χαρακτηριστικό του προσώπου που μπορούμε να αναδείξουμε φορώντας τη μάσκα μας. Πρώτον, πρέπει να δημιουργήσεις τη σωστή βάση ξεκινώντας με το primer στο πάνω κινητό βλέφαρο και στη συνέχεια τοποθετώντας μία στρώση από concealer και λίγο foundation με ένα σφιγγαράκι του μακιγιάζ. Δεύτερον, ξεκινάμε πάντα, πάντα όμως, με την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά από την εσωτερική γωνία του ματιού. Το ενδιάμεσο χρώμα το εφαρμόζουμε στην μέση έτσι του κινητού βλεφάρου και το πιο σκούρο στην εξωτερική γωνία. Τρίτον, να αποφεύγεις κρεμόδεις σκιές γιατί έχουν την τάση να κλειστρούν περισσότερο στο βλέφαρο, δημιουργώντας ταυτόχρονα ζάρες. Η ιδανική επιλογή είναι οι κλασικές σκιές σε σκόνη και εγώ φυσικά έχω να σου προτείνω μία παλέτα της Max Factor με τις πιο must-have αποχρώσεις του χειμώνα. Η Masterpiece New Palette σου εξασφαλίζει αμέτρητα eye makeup looks και είναι πραγματικά ένα masterpiece. Βελούδινη υφή, τέλεια απόδοση χρώματος και μεγάλη διάρκεια σε 8 αποχρώσεις, ιδανικά συνδυασμένες για να δημιουργήσεις εντυπωσιακά μακιγιάζ. Τη Masterpiece Nude Palette θα τη βρεις και σε αυτήν εδώ πέρα την Beauty Pack που θα σου χαρίσω. Αρκεί εσύ όμως τώρα να τηλεφωνήσεις το 210-66-65-669 για να μπεις στην κλήρωση και να την κάνεις δική σου. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mad for Fashion και πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαι Μαρίνα Γρηγορίου και ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα στις 18:30 εδώ στο Mad TV. Μέχρι τότε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Stay safe, stay mad και φυσικά stay in fashion. Μουα, φιλιά!